centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Πάμε και σε κάτι ακόμη για να κλείσουμε και αυτό το κομμάτι, γιατί είχαμε κάποια νέα επεισόδια ανάμεσα σε εσάς και στην κυρία Τέλη Γεωρίδου. Παλιότερα στην εκπομπή μας, αν θυμάστε, πριν γίνει και η πρώτη εκείνη σύσκεψη που αποφασίστηκε να ζητήσουμε καραντίνα, είχατε πει εδώ στην εκπομπή μας για την κυρία Τέλη Γεωρίδου. Η κυρία Τέλη Γεωρίδου είναι κτηνίατρος, ας ασχοληθεί με τα κτίνη της και ας αφήσει εμάς να ασχοληθούμε με τους ανθρώπους. Επαναλάβατε το τελευταίο διάστημα κάτι αντίστοιχο, ζητώντας από την κυρία Τέλη Γεωρίδου να πάει στο νοσοκομείο. Κοιτάξτε, θέλετε να μας το διευκρινίσετε λίγο για ποιο λόγο να πάει στο νοσοκομείο, κυρία Τελεγιώδη. Νομίζω αρκετά ασχοληθήκαμε με αυτό. Προκλήθηκα και αυτό και πήρε διαστάσεις. Γι' αυτό το είδα πανελλαδικά επίσης. Ναι. Προκλήθηκα για να πάρω αυτή τη θέση. Τελείως συνοπτικά και πάνω σε αυτό θα σας παρακαλούσα να μην συνεχίσετε. Θα πω μόνο την απάντηση που έδωσα γραπτός χθες στο δίκτυο ενημέρωσης, αυτό το Facebook, σε έναν φίλο μου που πηγαίναμε μαζί στα Αγγλικά, το Βάσο τον Πασχάλη, πρώην αντιπεριφερειάρχη, που είναι φίλος μου, από άλλο κομματικό χώρο είναι φίλος μου, που κι αυτός έκανε κάποιο σχόλιο, ας πούμε, για αρνητικό, το θέμα του... Για όλο αυτό. Και θα πω λοιπόν εν κατακλείδη ότι πήγα στο νοσοκομείο, δούλεψα δύο μέρες και συνεχίζω να πηγαίνω μέρα παραμέρα. Ήταν μια κίνηση θάρρους για να πω στους γιατρούς, στους νοσηλευτές, στον κόσμο, εδώ είναι το νοσοκομείο, δεν φοβόμαστε, συνεχίζουμε να δουλεύουμε. Τη Δευτέρα που μας πέρασε πριν από 6 μέρες, πήγα στον Ερυθρό Σταυρό, αφού την προηγούμενη εβδομάδα είχα κάνει δήλωση να διαβεβαιώσω για την ασφάλεια με την οποία γίνονται οι αιμοληψίες και εκτός νοσοκομείου, και ο ίδιος, ενώ είχα να δώσω αίμα από το 1988 που είχα δώσει για τη μητέρα μου για σοβαρή επέμβαση, έδωσα για να δώσω το παράδειγμα στον εθελοντισμό, να επιβραβεύσω αυτή την κίνηση. Και κάθε μέρα λοιπόν αυτό προσπαθώ να κάνω με τον τρόπο μου, έτσι όπως αντιλαμβάνομαι εγώ, να βοηθήσω, να στείλω κάποια μηνύματα. Δεν θέλω να πω τίποτα περισσότερο. Προκλήθηκα, γι' αυτό απάντησα. Εάν δεν ξαναπροκληθώ, δεν θα ασχοληθώ ξανά με το θέμα. Εάν όμως προκληθώ, η απάντησή μου θα είναι δυσανάλογη, πολλαπλασιαστική, σε αυτό που θα δεχθώ. Μάλιστα. Θέλω να τελειώσω εκεί. Λοιπόν, πάμε τώρα λίγο και θα δούμε πραγματικά για αυτό το κομμάτι. Θα επικοινωνήσουμε κάποια στιγμή και με τη συνάδελφό σας για να ακούσουμε την άποψή της. Πάμε λίγο τώρα σε αυτά που συνέβησαν στο τέλος αυτής της εβδομάδας, την οποία ουσιαστικά ακόμη διανύουμε, για να μπούμε αύριο από μεγάλη εβδομάδα να δούμε τι ακριβώς θα συμβεί σε αυτόν εδώ τον νομό. Έχουμε δύο εξελίξεις που αφορούν, κύριε Τσικαλάγια. Πρώτον, την υπόθεση των ανθρώπων που δουλεύουν στο νοσοκομείο και μένουν στις περιοχές της καραντίνας. Και δεύτερον, το μεγάλο θέμα των μετακινήσεων των αγροτών της περιοχής της καραντίνας. Και όχι μόνο. Είναι πάρα πολύ σοβαρά αυτά τα ζητήματα για τα οποία υπήρξαν κάποιες εξελίξεις. Μάλιστα. Για τις οποίες έχει μιλήσει και επειδή είδα και αυτό που έχετε ανεβάσει, γράφετε εκεί ότι το πετύχατε αυτό. Πρέπει να σας πω όμως, και ίσως θα το έχετε ακούσει, ότι για αυτά τα ζητήματα έχουν μιλήσει και ο κύριος Σαββόπουλος και ο κύριος Δήμαρχος. Και το ερώτημα είναι και σε ποιον τα χρεώνουμε τώρα όλα αυτά, λοιπόν, και τις εξελίξεις. Εντάξει. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι οι δραστηριότητες στις τελευταίες εβδομάδες, ενώ στην αρχή κύριο μέλημά μας ήταν η προστασία της υγείας, η διαφύλαξη της ζωής. Πώς γίνεται αυτό με την ενίσχυση του νοσοκομείου, που μιλήσαμε αρκετά για την ενίσχυση του νοσοκομείου, άμα χρειαστεί το ξαναπιάνουμε για λίγο, και τον περιορισμό της διασποράς. Ο περιορισμός της διασποράς της μόλις γίνεται με τα μέτρα που έχει πάρει η κυβέρνηση, τα πολύ σωστά που τα πήρε την κατάλληλη στιγμή και κλιμακωτά. Όπως και κλιμακωτή θα είναι η απεμπλοκή από αυτά τα μέτρα. Πριν από καιρό μιλούσαν αρκετοί για καραντίνα, για κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Εντάξει, δεν το ξέραμε, ο καθένας όπως το αντιλαμβάνεται. Προσωπικά προσπαθούσα με μεγάλη ψυχραιμία και σύνεση να λέω όπως έχει η κατάσταση, να καταγράψω την κατάσταση. Μια και το αναφέρετε αυτό,
Όταν είχε γίνει και εκείνη η περίφημη σύσκεψη στην Ομαρχία, η πρώτη που ζητήσαμε καραντίνα, εσείς δεν είχατε υπογράψει ούτε, κυρία Τελεμίδη, το κείμενο? Βεβαίως. Το δεν το είχατε υπογράψει γιατί ήσασταν αντίθετο στην καραντίνα ή γιατί σας είχε ζητηθεί να μην το υπογράψετε? Δεν μου ζητείτε εύκολα να κάνω, ούτε να υπογράψω ούτε να μην υπογράψω, ξέρετε. Έτσι, δύσκολα θα ζητηθεί από μένα να υπογράψω ή να μην υπογράψω. Γιατί πάνω απ' όλα υπογράφω και μιλάω σύμφωνα με τη συνείδησή μου. Φυσικά στα πλαίσια μιας παραταξιακής λογικής, η οποία είναι σεβαστή και υπάρχουν όργανοι και όλα. Θέλω να πω λοιπόν στην πρώτη σύσκεψη, αν και τώρα είμαστε ένα μήνα μακριά, στην πρώτη σύσκεψη υπέγραψαν ένα κείμενο ο αντιπεριφερειάρχης, οι τρεις δήμαρχοι και μάλιστα κάποιοι πρόεδροι επιστημονικών φορέων. Ναι. Δεν το υπογράψαμε οι βουλευτές. Μάλιστα. Από την πρώτη σύσκεψη, ό,τι στοιχεία είχα από το νοσοκομείο τα μεταβίβαζα στην επιτροπή υπό τον κύριο Τσιόδρα και τον κύριο Χαρδαλιά. 15 μέρες μετά ξαναέγινε ένα πάρα πολύ αυστηρό, θα έλεγα σκληρά αντικυβερνητικό κείμενο που υπογράφηκε από όλους τους προηγούμενους εκτός από τον κύριο αντιπεριφερειάρχη. Μετά υπήρχε ένα τριήμερο που υπήρχε μια απότομη αλλαγή όταν φαινόταν ότι ψήνεται τα μέτρα. Υπήρχε μια κυρίως χαλάρωση, μετά την επίσκεψη. Χαλάρωση. Ναι. Η στροφή άρχισε κυρίως μετά την επίσκεψη Χρυσοχοίδη στην Κοζάνη. Όταν φάνηκε ότι πάμε για κάποια μέτρα. Ναι. Και φτάσαμε στην άρα λοιπόν όλο αυτό το διάστημα εγώ ούτε συμφωνούσα ούτε δεν συμφωνούσα. Ναι, αλλά σήμερα μπορείτε να μας πείτε, από την πρώτη ώρα ήσασταν υπέρ ή κατά της καραντίνας? Σαφώς και ήμουνα κατά, εξυπακούεται. Κατά. Αλλά έλεγα ότι δεν είμαι εγώ, ούτε θα το πω δημόσια. Άρα μισό λεπτό, αυτό νομίζω ότι αυτό είναι μια είδηση της ημέρας. Μισό λεπτό, κύριε. Αυτό είναι μια είδηση, επαναλαμβάνω, της ημέρας. Όχι, όχι. Οι ειδήσεις είναι αυτά που θα πούμε για τα πιο πρόσφατα. Όχι, θα τα πούμε. Αλλά μια από τις ειδήσεις που μας δίνετε αυτή την ώρα είναι αυτό ακριβώς. Ότι για πρώτη φορά ακούμε ότι από την αρχή ο κύριος Τζικαλάγης ήταν εναντίον της καραντίνας. Μα φυσικά, ένα μήνα πριν ακόμη δεν είχαμε τα στοιχεία. Ναι. Μετέφερα όμως την κυβέρνηση, αυτό είναι το ουσιαστικό, τα πραγματικά περιστατικά, δηλαδή πόσους νοσούσαν, πώς ήταν το νοσοκομείο, τι κατάσταση υπήρχε, τι δυνατότητα είχε το νοσοκομείο, ποια ήταν το κλίμα το ψυχολογικό στην κοινωνία. Και από εκεί και πέρα το έλεγα σε όλες τις δημόσιες περιβάσεις μου και σε εσάς και σε άλλα μέσα επικοινωνίας ότι οι ειδικοί θα αποφασίσουν τι θα κάνουμε. Δεν μπορώ να αποφασίσω εγώ. Και γιατί δεν μπορώ να το κάνω και δεν είμαι παρά το ότι από όλους όσους μιλούσαν είχα την περισσότερη επάρκεια από την έννοια που συνδύαζα και την ιατρική ιδιότητα και την πολιτική, δεν το έκανα. Έλεγα θα κάνουμε αυτό που θα μας πούν οι ειδικοί και θα το τηρήσουμε. Έτσι λοιπόν φτάσαμε πριν από στις 31 του μηνός να πάρθουν τα μέτρα για καραντίνα, ναι, στο Δήμο, ναι, στον πρώην Δήμο Αλιάκμονα, δηλαδή στα 6 χωριά, όπου υπήρχαν εκεί και διαφοροποιήσεις και διαφορετικές. Αν θέλετε, και εγώ θεωρώ ότι από τα 6 ούτε στα 3 δεν έπρεπε να υπάρχει, αλλά αφού αυτή ήταν η απόφαση της κυβέρνησης έπρεπε να τη σεβαστούμε. Από εκεί και πέρα έρχεται η επόμενη μέρα που ίσως κάποιοι δεν την αντιλαμβάνονταν και δικαιολογημένα από ό,τι φαίνεται. Πριν 40 μέρες αυτή ήταν η γνώση, αυτή ήταν η εμπειρία. Μέρα με τη μέρα όλοι διδασκόμαστε. Και ήρθαν οι συνέπειες αυτού του γεγονότος, της καταστάσεως, της επιγούσης ανάγκης και της λεγόμενης καραντίνας που συνδυάστηκε όχι μόνο με τα μέτρα αυτά εντός των 5-6 χωριών, yeah, αλλά και για όλο τον νομό. Το να επιτρέπεται η κυκλοφορία 8-8 και να απαγορεύονται το Β5, Β6 από τα μέτρα, δηλαδή το περπάτημα, η γυμναστική και η βόλτα με τον κατοικίδιο. Yeah. Από εκεί και πέρα έπρεπε να λύσουμε κάποια προβλήματα. Από το προηγούμενο λοιπόν, και έρχομαι στην Ταμπακέρα Σαββατοκύριακο, ενώ τις πρώτες μέρες πάντοτε και από την κυβέρνηση λένε εντάξει, την πρώτη, δεύτερη μέρα δεν θα το εφαρμόσεις, θα υπάρχει μια ελαστικότητα. Στα πλαίσια πάντα της εφαρμογής του νόμου υπάρχει μια ελαστικότητα. Πέρασαν οι μέρες της ελαστικότητος και μετά πλέον πολύ σωστά η αστυνομική διεύθυνση έπρεπε να βασίζεται σε περισσότερα πραγματικά περιστατικά και έγγραφα για να μπορέσει, γιατί η Μεσοποταμία είναι από τα πιο ζωντανά κομμάτια και τα χωριά της γύρω του νομού μας. Και αυτό όχι μόνο επειδή έχει 5.000 κατοίκους, δηλαδή ίσως πάνω από το 10% του πληθυσμού του νομού, αλλά από το προσωπικό του νοσοκομείου έχει 20. Ένα γιατρό, πάνω από 10 νοσηλεύτερες κυρίως και κάποιους άλλους οδηγούς και όλα αυτά. Επομένως έμπαινε θέμα τι θα γίνεται με αυτούς. Γιατί κάποιες μέρες, τις πρώτες μέρες που υπήρχε ελαστικότητα, πήγαιναν στη δουλειά τους και επέστρεφαν.
Όταν το πληροφορήθηκε ο κύριος Καρδαλιάς εδώ που γινόταν, επικοινωνήσαμε και βρήκαμε τη φόρμουλα με επίπονη και επίμονη συζήτηση οι 20 εργαζόμενοι του νοσοκομείου για να μπορέσουν να συνεχίζουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες για μείνουν σε ξενοδοχείο στην Καστοριά. Απαραίτητη να εξέλθουν άπαξ μια φορά από την περιοχή, να πάνε να δουλέψουν και όποιος εξέρχεται για να πάει στη βάρδια του, όταν κάνει τη βάρδια του θα επιστρέφει και θα είναι σε αυτοαπομόνωση, όπως ισχύει για όλους μας τα σπίτια. Αν όμως αύριο ανακοινωθεί ότι δεν ισχύει η καραντίνα πια, τελειώνει η καραντίνα για τη Μεσοποταμία, αυτοί οι άνθρωποι γυρνάν πίσω στα σπίτια τους? Φαντάζομαι ναι. Νομίζω ναι. Ή θα κρατηθούν επομένως, και για άλλο διάστημα στο νοσοκομείο. Μία κίνηση. Κοιτάξτε τώρα, εντάξει, θέλω να πιστεύω ότι αυτό θα μας ανακοινωθεί, να μην προκαταλάβω, αλλά νομίζω ότι εφόσον αρθεί η καραντίνα, και θα σας πω και γι' αυτό στο τέλος. Ναι, γιατί είχατε πει σε προηγούμενη εκπομπή μας ότι σύμφωνα με τα περιστατικά που είχαμε βέβαια τότε, εκτιμούσατε ότι θα πάμε για παράταση. Ένα ερώτημα λοιπόν είναι πολύ βασικό, γιατί θα δούμε τι θα γίνει από αύριο. Εντάξει, αν θα πάμε για παράταση ή όχι, τώρα που είμαστε στο παρά ένα. Ναι, να σας πω ότι παρά το ότι μέχρι μια εβδομάδα πριν έβλεπα και μετέφερα αυτό που γινότανε, τώρα από εδώ και μια εβδομάδα και για το ζήτημα των εργαζομένων του νοσοκομείου που μένουν στην περιοχή της καραντίνας, όχι απλώς πρότεινα, επέμεινα και με μεγάλη επιμονή κατάφερα να πετύχουμε αυτή την απόφαση να βγαίνουν οι εργαζόμενοι. Γιατί μου έλεγε ο κύριος Καρδαλιάς ότι όταν λέμε καραντίνα, σημαίνει καραντίνα. Δεν μπαίνει, δεν βγαίνει κανείς. Βγαίνει μόνο ασθενής με ασθενοφόρο ή οι υπηρεσίες του Δήμου, το βοήθεια στο σπίτι, με τις στολές αυτές τις άκρως επιβαρυντικές από απόψεως φορτίου και καταπώνησης σωματικής. Μόνο αυτό σημαίνει καραντίνα. Έτσι. Το πετύχαμε αυτό με πολύ πειθό και επιχειρήματα, επειδή το νοσοκομείο έχει ανάγκες. Οι οποίες, ναι μεν, βελτιώθηκε η κατάσταση στο νοσοκομείο με το νέο προσωπικό, αλλά δεν ξέρουμε και πάνω σε αυτό. Γι' αυτό και οι διευθυντές των υπηρεσιών του νοσοκομείου, επειδή και οι εργαζόμενες κυρίως που μένουν στη Μεσοποταμία και στα άλλα, είναι μητέρες, έχουν παιδιά μικρά, δεν είναι εύκολο να βγει μια μάνα και να ξαναβγεί μετά, να ξαναπάει στα παιδιά της άγνωστο μετά πόσο καιρό. Εντάξει, άμα αρθεί η καραντίνα τη Μεγάλη Τρίτη, είναι γνωστές ημέρες. Αν όμως πάρει άλλη μια εβδομάδα παράταση, το καταλαβαίνετε αυτό τι σημαίνει. Άρα λοιπόν, ένα είναι αυτό ότι πρότεινα επίμονα και έγινε, και μετά προέκυψε εδώ και τρεις μέρες το επίμονο αίτημα των αγροτών, μια και έφτιαξε ο καιρός. Όχι τρεις μέρες, νομίζω ότι ήταν από την αρχή αυτό το αίτημα, έτσι, πολύ δυνατό. Γι' αυτό και υπήρξε και η επιστολή στον κύριο Βορύδη από την Αντιπεριφέρεια. Προσωπικά, η επιστολή μπορεί να έχει γίνει εδώ και καιρό. Γιατί οι αγρότες και η γη, όπως λένε οι ίδιοι αγρότες, δεν περιμένει. Αυτά μας είπε και ο κύριος Μάνος εδώ. Η γη δεν περιμένει. Ναι. Πρέπει να βγουν τώρα οι άνθρωποι να προετοιμάσουν. Ναι. Αυτή την έκφραση τη χρησιμοποίησε σε ένα γραπτό του κείμενο χθες και ο γιος μου τώρα, και αυτό και θα απογελώ. Προχθές λοιπόν μου μεταφέρθηκε έντονα το πρόβλημα και από τον Αντιπεριφερειάρχη και από τον Δήμαρχο, ότι τι θα κάνουμε, οι αγρότες διαμαρτύρονται έντονα για το ότι δεν μπορούν να πάνε στους αγρούς τους, δηλαδή ενώ πάνε οι κτηνοτρόφοι στις στάνες τους. Ναι, δεν μπορούν να πάνε διαδικασία. Για το χωράφι οι αγρότες. Ναι. Και από την... Για να το κλείσω αυτό και για τον υπόλοιπο νομό που δεν μπορούν να πάνε στα χωράφια τους μετά τις 8, προσέξτε, είναι πολύ σημαντικό αυτό που θα σας πω. Θέλουν να ραντίζουν οι άνθρωποι με τις μηλοκαλλιέργειες μετά τις 8, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές προστριβές με τους μελισσοκόμους, οι οποίοι αν οι αγρότες ραντίσουν μέρα, καταστρέφονται τα μελίσια των μελισσοπαραγωγών. Και έτσι λοιπόν έχουν κάνει μια συμφωνία να ραντίζουμε μετά τις 8, όταν τα μελίσια είναι πια μέσα, για να μην έχει γίνει καταστροφή. Όπως έχει μεταφερθεί στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης με επιστολές, για να το μεταφέρει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης στον κύριο Χαρδαλιά, το έχω ήδη μεταφέρει από χθες το πρωί τον κύριο Χαρδαλιά, αλλά θέλω να σας πω για τους αγρότες τώρα της καραντίνας, αυτό είναι ουσιαστικό, με παρέμβασή μου στον κύριο Χαρδαλιά την Παρασκευή το πρωί, μετά από δεκάλεπτη συζήτηση, πίστηκε ότι αφού τηρήσουμε όλες τις προδιαγραφές, δηλαδή βεβαίωση ονομαστική για τον κάθε αγρότη, ονομαστική, ότι ο Χρήστος Νατσούλης είναι αγρότης, μένει στο Κοσταράζι, και δύναται να επισκέπτεται για να καλλιεργήσει τα κτήματά του που βρίσκονται στην Πάνια και στο Σάντοβο.
Αυτό θα λέει και θα υπογράφεται από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο. Αφού λοιπόν εξασφαλίστηκε στην επικοινωνία με τον υφυπουργό αυτή η διαδικασία να γίνεται για τους αγρότες, αυτό το μετέφερα στον κύριο Νέστορα, τον αστυνομικό διευθυντή της Καστοριάς, στον αντιπεριφερειάρχη και στον δήμαρχο και στην αντιδήμαρχο, την εκτελεστική θα έλεγα για αυτό το θέμα, την κυρία Όλγα Θεοχάρη, με την οποία να την ευχαριστήσω για τον τρόπο με τον οποίο. Ναι, η κυρία Θεοχάρη έχει αναλάβει όλο αυτό το κομμάτι. Ναι. Όποιος παίρνει εδώ, δίνουμε τηλέφωνο την κυρία Θεοχάρη. Έχουμε μια πολύ στενή συνεργασία. Έχει καταλάβει το θέμα η κυρία Θεοχάρη από την αρχή. Την ευχαριστώ για την αμεσότητα. Έχει μιλήσει και στην εκπομπή μας. Και η ίδια και οι συνεργάτες της που την υποστηρίζουν γραμματιακά δίνουν λύση από χθες το πρωί και νομίζω είμαστε σε καλό δρόμο. Οπότε τελειώνει και αυτό το θέμα, τελείωσε και το θέμα των αγροτών της καραντίνας. Τώρα για τους υπόλοιπους και από τον φίλο μου εκλεκτό περιφερειακό σύμβολο του Θωμάτο Μάνο και από άλλους αγρότες της περιοχής, κυρίως Λακωμάτων και Λαχανοκήπων, μου τέθηκε το θέμα από προχθές ότι δεν τους φτάνει το 8 με 8 και ότι επειδή πριν 10 μέρες είχαμε βροχές και δεν μπορούσαν να φυτέψουν τα φασόλια, τώρα είναι καλός ο καιρός και μετά μπορεί να ξαναχαλάσει ο καιρός και να χάσουν την περίοδο. Ναι. Σας διαβεβαιώνω και όπως διαβεβαιώνω γιατί αν δεν βγούμε τώρα, τελειώσαμε, δεν μπορούμε μετά. Ναι. Αλλά θέλω να σας πω, οριστικές αποφάσεις, βέβαια θα μπορούσα να περίμενα, μήπως. Βλέπετε, αύριο το πρωί, αφού έχω και όλα τα στοιχεία από το νοσοκομείο της Καστοριάς, για που πάει ευτυχώς καλά, είναι πολύ περιορισμένες οι εισαγωγές. Ναι, θα δώσουμε και την εικόνα τη χθεσινή την επίσημη σε λίγο, ναι. Προσωπικά πλέον θα προτείνω στον κύριο Χαρδαλιά, δηλαδή να επιστρέψει ο νομός Καστοριάς σε αυτό που ισχύει για όλη την Ελλάδα. Μισό λεπτάκι. Πιστεύετε ότι ας πούμε και ακόμη και η περιοχή της σκληρής καραντίνας που είναι της Δημοτικής Ενότητας Μεσοποταμίας μπορεί να επιστρέψει στα πανελλαδικά μέτρα ή μπορεί να πάει σταδιακά, δηλαδή τι εννοώ, να πω τι εννοώ λίγο και να το σχολιάσετε. Αν η Μεσοποταμία πιστεύετε θα πάει σε ένα καθεστώς 8 με 8 όπως γίνεται τώρα για την υπόλοιπη Καστοριά και η Καστοριά υπόλοιπη πάει στα πανελλαδικά μέτρα, ή αν πιστεύετε ότι πρέπει να πάει όλος ο νομός κατευθείαν στα πανελλαδικά μέτρα. Προσωπικά και με βάση τις προσελεύσεις που βλέπω στο νοσοκομείο από την περιοχή, θεωρώ ότι και από ιατρικής απόψεως, γι' αυτό και θα το ζητήσω επίμονα, θα μπορούσε όλος ο νομός να. Γιατί άμα μπαίναμε σε ιδιαιτερότητες, που για να μην το πούμε παρά έξω, παρά το ότι μας ακούν πολλοί, ίσως μία-δύο κοινότητες του νομού να έχουν κάποια στοιχεία που να μην απήχαν πάρα πολύ από τη Μεσοποταμία. Μάλιστα. Πάρα πολύ με την έννοια της αναλογίας των κατοίκων. Ναι. Έτσι, όχι το αριθμό των περιστατικών, γιατί όλα είναι σε πόσο πληθυσμό έχεις, ξέρω εγώ. Άλλο να έχεις δύο ασθενείς σε 30 κατοίκους και άλλο να έχεις δύο σε 1000. Μα και γι' αυτό η Καστοριά είναι στο κόκκινο. Ναι. Είναι βαμμένη κόκκινη η Καστοριά. Είναι και η απόλυτη πανελλαδικό χάρτη. Η θάνατη είναι πολύ. Η θάνατη για την περιοχή. Είμαστε σε ποσοστά. Πολύ. Προσέξτε, χθες βγήκε και ο νέος πίνακας. Δεν ξέρω αν το είδατε. Βγήκε και ο νέος πίνακας, σύμφωνα με τον οποίο η Καστοριά είναι πιο κόκκινη και από την Αθήνα και από την Αττική. Μα ήδη εδώ και δύο εβδομάδες που είμαστε πολύ πιο χαμηλά. Εντάξει, τώρα μπορεί να έχουμε ας πούμε 80 κρούσματα, όταν ήμασταν στα 50. Είχα κάνει την αναγωγή σε κάποιους που μιλούσα κάτω ότι αν η Αθήνα είχε την αναλογία της Καστοριάς, έπρεπε να έχει 3.000 κρούσματα. Όχι, ξέρω εγώ, 800 που είχε. Μα γι' αυτό το λέμε ότι είμαστε πιο πάνω και από το νομό Αττικής. Και γι' αυτό δεν ξέρω αν θα πάρουν την απόφαση να μας στείλουν στα πανελλαδικά μέτρα ή αν θα μας κρατήσουν τουλάχιστον. Δεν το ξέρω αυτό. Αυτό, κύριε Τσικαλάκη, πρέπει να μας το βοηθήσετε λίγο σε αυτό. Εσείς θα το εισηγηθείτε αυτό σήμερα, έτσι δεν είναι? Αύριο. Αύριο. Οι ανακοινώσεις θα γίνουν από τον κύριο Χαρδαλιά αύριο ή την Τρίτη? Γιατί νομίζω εδώ τη Μεγάλη Δευτέρα το βράδυ, γιατί λήγει την Τρίτη. Ναι, γιατί λήγει την Τρίτη. Την Τρίτη, οι ανακοινώσεις νομίζω θα γίνουν από τη Μεγάλη Δευτέρα. Άρα δηλαδή, λοιπόν, αύριο θα γίνει το απόγευμα 6 ώρα η ανακοίνωση θα γίνει για Καστοριά? Νομίζω ότι αύριο το απόγευμα θα φορεί. Πάντοτε όταν είναι να δοθεί η λήξη ή ειδικά παράταση, δεν το λες ένα λεπτό πριν, το λες μια μέρα πριν. Γιατί κανείς δεν ήξερε να μας απαντήσει αυτό, αν θα γίνουν ανακοινώσεις Δευτέρα ή Τρίτη. Θα γίνει αύριο, γι' αυτό και το τηλέφωνο. Θα προσπαθήσω να μιλήσω μαζί του αύριο το πρωί και προσωπικά θα πω την άποψή μου, όπως την εκτιμώ. Ο κύριος Καρδαλιάς δέχεται εισηγήσεις μόνο από εσάς ή και από τους υγειονομικούς παράγοντες του τόπου μας? Δεν το γνωρίζω. Από τους υγειονομικούς σίγουρα όχι. Α, όχι. Από τους υγειονομικούς σίγουρα όχι.
από τους άλλους πολιτικούς παράγοντες, δημάρχους, περιφερειάρχες κτλ. Αυτό δεν το γνωρίζω. Φαντάζομαι ότι κάποιοι από αυτούς κάποια στιγμή επικοινώνησαν. Κάποιος ή κάποιοι. Δεν το ξέρω. Προσωπικά έχω επικοινωνήσει αυτό το μήνα τουλάχιστον 10 φορές. Να πούμε το εξής και για τους φίλους ακροατές μας, ότι αν όντως ανακοινωθούν αύριο το απόγευμα 6 ώρα, προαναγγέλνουμε από τώρα και απογευματινή έξτρα εκπομπή. Αύριο 6 το απόγευμα. Γιατί καταλαβαίνουμε ότι αυτή η ανακοίνωση θα είναι πάρα πολύ σημαντική. Αλλά να πω και πάλι ότι όπως είπατε εσείς έχει έντονο κόκκινο χρώμα η Καστοριά. Ναι. Αυτά τα βλέπουν κάτω. Είδατε το επιχειρησιακό κέντρο που υπάρχει στην πολιτική προστασία, όπου χθες ο κύριος Χαρδαλιάς ξενάγησε τον Πρωθυπουργό και γνώρισε και τους συνεργάτες. Γιατί πίσω από αυτούς που βλέπουμε κάθε απόγευμα στις 6 υπάρχει ένα επιτελείο συνεργατών. Αυτό που έλεγα από την αρχή. Και ο κύριος Τσιόδρας έχει τη δικιά του ομάδα κορυφαίων ιατρών. Κύριε Τσιγκάνο, και υγειονολόγων. Μια και το λέτε και για τον κύριο Τσιόδρα και για τον κύριο Χαρδαλιά. Είδαμε ότι με ένα θέμα που παρουσιάστηκε στη Λάρισα και τους δύο να έρχονται στη Λάρισα αμέσως, να παίρνουν αμέσως τα δείγματα κτλ. Πιστεύετε, επειδή δεν έχουμε δει κυβερνητικούς παράγοντες στην Καστοριά, παρά το γεγονός ότι ο πιο κόκκινος νομός στην Ελλάδα είναι η Καστοριά. Πού το αποδίδεται αυτό? Γιατί δεν έχουν έρθει εδώ κανένας από τα κυβερνητικά κλιμάκια? Δεν ξέρω, εντάξει, όταν είχαμε μεταφέρει τον κύριο Χαρδαλιά, γιατί δεν ήρθε τότε, είπε ότι όταν ήρθε στη Νεάπολη και πήγε κατευθείαν, που είχε έρθει με ελικόπτερο στη Νεάπολη και εκεί πέταξε τον κύριο Χαρδαλιά. Είχαν κηρυχθεί σε κατάσταση καραντίνας, ενώ εμείς δεν είχαμε μπει σε καραντίνα ακόμα. Αυτή ήταν η απάντησή του. Τώρα λοιπόν, που είναι το μοναδικό πανελλαδικό φαινόμενο να είναι 6 χωριά σε καραντίνα, δεν υπάρχει άλλο. Άλλη περίπτωση στην Ελλάδα με 6 χωριά σε καραντίνα της ίδιας δημοτικής ενότητας. Δεν μπορώ να απαντήσω εγώ εκ μέρους άλλων, άμα θέλετε. Αν σας έκανε, καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο να απαντήσετε, αλλά λογικά σας έκανε και εσάς εντύπωση. Στην Καστοριά έπρεπε να πέσουν οι πάντες από πάνω από την Καστοριά αυτή την ώρα. Οι πάντες. Η κυβέρνηση βοήθησε πάρα πολύ στο να ενισχυθεί το νοσοκομείο. Ναι, και να έρθουμε λίγο και στο νοσοκομείο. Γιατί στα μέτρα. Μα και το νοσοκομείο και στην τελευταία σύσκεψη που έγινε. Ήρθε δύο φορές. Δύο φορές ο ΕΔΙ ήθελα. Στη σύσκεψη που έγινε στο κιόσκι προχθές στο νοσοκομείο. Ζητήθηκαν και εκεί γιατροί. Ζητήθηκαν πνευμονολόγοι, παθολόγοι. Ζητήθηκαν αναισθησιολόγοι και νοσηλευτικό προσωπικό. Την ίδια ώρα ο συνάδελφός σας από τα Γραβενά, ο κ. Πάτσης, μας στέλνει δελτία εδώ και μας ανακοινώνει 17 προσλήψεις για το νοσοκομείο των Γραβενών. Και λέμε εμείς εδώ τώρα τι έγινε. Και εγώ, όπως ξέρετε και εσείς νομίζω ανακοίνωσα προχθές ότι στο νοσοκομείο Καστοριάς, πέραν από τον ένα γιατρό που προσλήφθηκε, τον οτορινολαρυγκολόγο, προσλήφθηκαν από το υπηκουρικό προσωπικό. 24 άτομα, από τους οποίους οι 10 είναι νοσηλευτές και οι 14 είναι βοηθητικό προσωπικό, βοηθή θαλάμου, καθαριστές. Όπως δεν είναι όμως γιατί. Ο φίλος ο κύριος Κώστας Αφεντούλης, που είναι βοηθητικό προσωπικό, ένα παιδί, σας ακούω συχνά τον αναφέρετε, ότι είναι πολύ καλός σχολιαστής ιδιαίτερα στα αθλητικά και όχι μόνο. Ναι. Και άλλοι πολύ γνώριμοι μας και γνώριμοι σας. 24 λοιπόν και πάνω από 15 είναι αυτή τη στιγμή. Σωστό. Δεν είναι όμως γιατροί και ειδικά τη δική σας ειδικότητα. Πνευμονολόγοι. Δηλαδή αυτό που χρειαζόμαστε τώρα. Θα σας πω και γι' αυτό. Για τη δική σας ειδικότητα. Έχουν. Καλώς είναι και ο Ριλά, αλλά δεν είναι για τον κορονοϊό, ξέρω εγώ. Παθολόγος και μικροβιολόγος από το Κέντρο Υγείας Καστοριάς βρίσκονται συνεχώς εκεί, η κυρία Μπουργανό και η κυρία Δάφα. 7 νοσηλεύτερες από το Κέντρο Υγείας της Καστοριάς και κάποιοι από το Κέντρο Υγείας του Άργος και νομίζω και από το Τσοτήλιο. Δηλαδή, συνολικά πρέπει να είναι γύρω στα 40 άτομα που είναι οι προσληφθέντες και οι μετακινημένοι. Δεν είναι όμως οι γιατροί των ιδιοκτητών που θέλουν. Γιατροί πραγματικά. Λοιπόν, να σας μεταφέρω. Γιατί είχατε πει κάποια στιγμή και ότι είναι ουτοπία να ζητάμε αυτόν τον καιρό προσλήψεις γιατρών. Δεν ξέρω αν όντως είναι θέλω έτσι. Δηλαδή, πω, λοιπόν, αν είπατε μια σκληρή αλήθεια. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι βεβαίως είπα, ξέρετε, εντάξει, μπορεί. Όλοι μπορεί να κάνουμε κάποια λάθη, ιδιαίτερα φραστικά, αλλά η έκφραση που χρησιμοποίησα και σχολιάστηκε κατά τη γνώμη μου άδικα από αυτοδιοικητικό, τον οποίο δεν τον έχω δει ποτέ αυτές τις 40 μέρες, ποτέ σε κάποια σύσκεψη. Θέλω να πω λοιπόν ότι πραγματικά
Δεν είναι εύκολο να φέρεις γιατρό στην Καστοριά. Δεν είναι εύκολο να φέρεις γιατρό. Δηλαδή, γιατί δεν μπορείς να το φέρεις με το έτσι θέλω καινούργιο γιατρό. Να προσληφθεί. Δεν είναι εύκολο. Το τοπία έχει μια διαφορά σαν. Γιατί η ελληνική γλώσσα είναι πάρα πολύ. Το τοπία σημαίνει είναι δύσκολο να γίνει πραγματικότητα. Ναι, ναι. Ήταν εύκολο μόνο για έναν γιατρό που στους δύο υπάρχοντες ορειλάδες προσθέθηκε ένας τρίτος ο τωραρυγκολόγος. Για τις κέρυες ειδικότητες, την ειδικότητα της πνευμονολογίας, με χάρη τη θέση. Ένα φεκ δεν βγαίνει όμως. Του κυρίου Κοσμίδη. Ναι, είναι ο κύριος Κοσμίδης σίγουρα. Στην σίγουρα. Σίγουρα. Η πνευμονολόγος που από τον Δεκέμβριο. Λοιπόν, που είναι έτοιμη να έρθει, γιατί δεν βγαίνει το φεκ να έρθει. Είμαι σε επικοινωνία μαζί της. Τις τελευταίες μέρες, ναι. Είναι γνωστό ότι πέρασε το Δεκέμβριο συνέντευξη, είναι και μοναδική υποψηφιότητα, ναι. Είναι μερικά πράγματα που είναι έξω από τις δυνάμεις μας. Αυτό δεν σας κάνει εντύπωση. Περιμένουμε εδώ και μια εβδομάδα. Γιατί δεν έρχεται αυτή η υπομονολόγηση. Να σας πω, πίεσα και τον Υφυπουργό Υγείας, τον κύριο Κοντοζαμάνη, για δύο πράγματα. Να βοηθήσει και η πνευμονολόγος αυτή που είναι έτοιμη να έρθει, ναι. Και το διορισμό του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου. Γιατί ο κύριος Χάτσιος ήταν μόνος του όλο αυτόν τον καιρό και σήκωσε πολύ μεγάλο βάρος και αυτή τη στιγμή είναι σε αναρωτική άδεια, ναι, και ελπίζω σε μία-δύο μέρες να αποκατασταθεί, ναι, η υγεία του και να είναι σε θέση πάλι, ναι, να συνεχίσει το έργο του που είναι πολύ σημαντικό. Και τώρα τον αναπληρώνουν οι συνεργάτες του, εκεί ο Διευθυντής της Ιατρικής Υπηρεσίας και οι άλλοι γιατροί, ναι, που έχουν εμπειρία, ναι, στα διοικητικά. Θέλω λοιπόν να πω ότι για τους γιατρούς των κέριων ειδικοτήτων που είναι αναισθησιολόγος, καιγόμαστε για αναισθησιολόγο. Καιγόμαστε για τουλάχιστον δύο παθολόγους ή πνευμονολόγους. Μετά, επειδή ήταν φορτωμένος ο κύριος Υφυπουργός Υγείας, επικοινώνησα με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας, τον κύριο Κοτσιόπουλο, ο οποίος ουσιαστικά είναι ο αθόρυβος εκτελεστικός του Υπουργείου Υγείας, του μετέφερα με τόσο έντονο τρόπο την ανάγκη που έχει το νοσοκομείο και την κόπωση των γιατρών, μια και μιλάμε για τους γιατρούς, των τεσσάρων παθολόγων που σηκώνουν το βάρος όλο αυτόν τον καιρό, να εναλλάσσονται στις εφημερίες, να κάνουν 7-8 το μήνα πολύ δύσκολες εφημερίες. Μεταφέρθηκε έντονα η απέτηση από το Υπουργείο Υγείας στην Υγειονομική Περιφέρεια, με πολύ έντονο τρόπο, με αποτέλεσμα να επικοινωνώ εγώ με την Υγειονομική Περιφέρεια και να βλέπω ότι κάνουν απεγνωσμένες προσπάθειες για να βρουν κάποιους γιατρούς, αλλά δυστυχώς λέει, εσείς έχετε 4 που ξέρουμε κουράζονται, αλλά όταν στο διπλανό νοσοκομείο είναι 2 οι παθολόγοι, δεν μπορώ να πάρω τον ένα. Κάναμε εκκλήσεις και στον τοπικό μας ιατρικό σύλλογο, δεν υπάρχει κάποια ανταπόκριση ή και να ήθελε υπάρξει. Νομίζω ότι η ανταπόκριση θα έπρεπε να ήταν αστραπιαία και ακαριαία από την κυβέρνηση, ναι, να στείλει κατευθείαν εδώ τους γιατρούς και χωρίς να υπάρχει. Μα δεν υπάρχει δυνατότητα τώρα. Και φτάσαμε στο σημείο σε τελευταία επικοινωνία. Αλλιώς δεν αξίζει να λέμε ότι είμαστε πλέον κόκκινη περιοχή. Αν είμαστε πλέον κόκκινη και δεν μπορούμε να έχουμε αυτό που πρέπει, τι να πω. Σε τελευταία μου επικοινωνία που είχαμε τον Γενικό Γραμματέα την Παρασκευή το βράδυ, μου ζήτησε να του στείλω γραπτός τι είναι απαιτητό και του είπα, όπως είναι τα πράγματα τώρα, στείλτε έναν αναισθησιολόγο του στρατού και ίσως οι δύο ειδικοί γιατροί που είναι στην Καστοριά, ο παθολόγος σίγουρα και ίσως ο καρδιολόγος από τους στρατηγούς, να σταματήσουν να είναι στο κοινωνικό κέντρο του Δήμου, ακριβώς, που κάνουν πολύ καλή δουλειά με τους άλλους. Βεβαίως, αλλά και οι στρατιωτικοί που είναι εδώ, κύριε Τσικαλάκια, δεν είναι στο νοσοκομείο. Μας έκανε εντύπωση, ναι, και αυτό. Είναι, ναι, στο κέντρο περιβαλλοντικής εκεί πάνω. Σας είπα, στο εγώ δεν μπορώ ιατρείο. Να δια... Ναι, οι άνθρωποι με τα τηλέφωνα, ξέρω εγώ, γίνεται δουλειά. Οι άνθρωποι κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους σε αυτό που κάνουν, αλλά πολλές φορές οι ιεραρχίες της ανάγκης και η πρότασή μου προς τον Γενικό Γραμματέα για να τη μεταφέρει στη Διεύθυνση Υγειονομικού του ΓΕΘΑ είναι να φέρουν έναν αναισθησιολόγο του στρατού και οι δύο, μιας και βρίσκονται εδώ, ο παθολόγος σίγουρα και ίσως ο καρδιολόγος, να μπουν στις εφημερίες του νοσοκομείου. Αυτή ήταν η πρότασή μου. Λοιπόν, αυτά λοιπόν. Νομίζω ότι σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, έτσι αναλυτικά ξεκινήσαμε. Από... Ενώ είπαμε να τα πούμε πιο μαζεμένα, τι να κάνω, δώσατε πολλές διαστάσεις, κύριε Νατσούλη. Να κάνω, αλλά δεν πειράζει. Αυτοί που έχουν κουράγιο να ακούνε, πιστεύω ότι ωφελούνται. Όταν, γιατί πιστεύω ότι πολύ πολύ περισσότερο έχουν ανοιχτή σκέψη και ανοιχτό μυαλό. Έτσι. Λοιπόν. Να ξέρουν ότι εμείς κάνουμε αυτό που κάνουμε. Έρχονται βέβαια και κάποια μηνύματα μέρες που έρχονται.
Γιατί βλέπουν ο κόσμος τα τζαμιά με τα μεγάφωνα κανονικά. Μας στέλνουν εδώ τα μηνύματα. Βλέπουν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Βλέπουν να έρχεται μεγάλη εβδομάδα και δεν μπορούν να ακούσουν ούτε από τα ηχεία την, και έρχονται και τα μηνύματα εδώ και από διάφορες μάλιστα περιοχές. Τελειώνει η υπομονή μας, λέμε, αυτά τα πράγματα. Τι θα γίνει. Ξέρω, επειδή είστε κοντά στην Εκκλησία, αυτά τα πράγματα τα βλέπετε, ναι, ότι τα πραγματικά δηλαδή, ναι, είναι τώρα να μην κολλήσουμε κορονοϊό από το μεγάφωνο. Δηλαδή κάποια, εντάξει, πράγματα μήπως είναι και Θα σας πω ακόμη ένα πάνω σε αυτό. Φίλοι μου και πρώην ασθενής μου και ο ψηφοφόρος μου με τηλεφώνησε και να επικρίνει και εμένα και την κυβέρνηση γιατί καταργούμε την εκκλησία, ξέρω, ότι γιατί δεν γίνονται οι λειτουργίες της εκκλησίας. Δηλαδή σας λέω για να καταλαβαίνετε τι αντιμετωπίζουμε όλη την ημέρα. Της είπα ότι αυτό που λέτε για τα μεγάφωνα, λέω προσωπικά θα μου άρεσε να ακούω τα ηχεία όπως τα ακούω στο σπίτι μου, ακούγονται πάρα πολύ και από τη Μητρόπολη αλλά και από τον Αγιώργη. Ιδιαίτερα από τη Μητρόπολη, παρά το ότι είναι περισσότερο μακριά, αλλά είναι σε ευθεία. Της είπα ότι στην απόφαση που πάρθηκε συνεργάστηκαν η κυβέρνηση με την Ιερά Σύνοδο, με τον Αρχιεπίσκοπο και την πλειοψηφία τουλάχιστον, την επίσημη Ιερά Σύνοδο. Δηλαδή το αν υπήρχαν διαφωνίες... Πώς συνένεσε η Ιερά Σύνοδος να μην υπάρχουν ούτε στα μεγάφωνα, δεν ξέρω τι να πω. Κοιτάξτε, στην κυβέρνηση ή στην κοινοβουλευτική ομάδα δεν σημαίνει για κάτι που γίνεται συμφωνούμε απόλυτα όλοι, αλλά στο τέλος την άποψη της πλειοψηφίας τη δεχόμαστε και την υποστηρίζουμε. Έτσι γίνεται και στην Ιερά Σύνοδο. Μπορεί να υπάρχουν φωνές ιεραρχών έχουν κάποια διαφορετική άποψη, αλλά νομίζω ότι συνδεταγμένα τάσσονται γύρω από αυτή την κοινή άποψη. Δηλαδή, επομένως, έχουμε ο καθένας τις προσωπικές τουλάχιστον να ισχύει απόψεις και για όλα τα δόγματα και όλες τις θρησκείες. Δεν μπορεί, εντάξει, και έτσι καλά για το τζαμί, εντάξει, στην Κομωτινή, ο Χότζα να τον ακούμε εκεί και να γίνεται χαμός. Προσωπικά και εγώ νομίζω όμως, δεν ξέρω τι γίνεται. Από την πρώτη αρχή που πάρθηκαν μέτρα, υπόθηκε η επίσημη ανακοίνωση της κυβέρνησης ήταν για όλα τις θρησκείες και τα δόγματα. Δηλαδή είτε καθολικούς, είτε μουσουλμάνους, ισχύουν τα ίδια. Στην Ελλάδα όλοι οι πολίτες, μπορεί η συντηρητική πλειοψηφία είναι χριστιανή ορθόδοξη, υπάρχει μια μειονότητα που είναι, δεν ξέρω, 2% του πληθυσμού πόσο είναι σε πανελλαδικό επίπεδο που είναι μουσουλμάνοι και υπάρχει ακόμα μια πολύ μικρότερη μειονότητα η οποία είναι καθολική χριστιανή σε κάποια νησιά των Κυκλάδων και άλλων ίσως. Ωραία. Όλοι έχουν τις ιδιαιτερότητες στην πίστη τους, είναι ισότιμοι όλοι απέναντι των νόμων της ελληνικής πολιτείας και του συντάγματος. Αυτό το επανέλαβε η κυβέρνηση πρόσφατα και φαντάζομαι δεν μπορεί δηλαδή να έχουμε στο Πάσχα σιγή των ηχείων στις εκκλησίες και στο Ραμαζάνι, ας πούμε, στις αντίστοιχες γιορτές των μουσουλμάνων που δεν τις ξέρω εγώ και καλά. Τώρα είναι κοντά, είναι το Ραμαζάνι, νομίζω, κάπου εδώ κοντά είναι και αυτό. Ναι, εντάξει, θέλω να πω δηλαδή, δεν μπορεί να ακούγεται η φωνή του ημάμι από ηχείο που να καλεί τους πιστούς 5 φορές τη μέρα για προσευχή και να μην ακούγεται η φωνή του ψάλτη ή του ιερέα ή του δεσπότη. Εμείς δεν θέλουμε κυριαρχία, θέλουμε ισονομία και ισοπολιτεία. Φανταστείτε. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τσικαλά. Να είστε καλά, καλή σας μέρα. Centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.